Καλησπέρα παιδιά, Killerman21 εδώ πέρα. Σήμερα κάνουμε το τρίτο επεισόδιο εκείνης της σειράς της ξεχασμένης, στο χρόνο σχεδόν. Εντάξει, έχει πέρασει ένας χρόνος, τέλος πάντων. Της σειράς TNT στο Minecraft. Minecraft αλλά με πολλά TNT, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα που μας θα ξανακάνουμε αυτή τη σειρά. Γιατί τώρα πιστεύετε, ξέρετε το λόγο. Γιατί την απουσιάσαμε τόσο πολύ καιρό. Θα μου πείτε, βαριόσουνα. Όχι, φίλε μου. Ο υπόλοιπος ο παλιός που είχα. Ο άχρηστος με τον διπύρινο τρεπεξασί του 2006. Αν ήταν από τότε και δεν το δίνει, αλλά και πάλι ήταν ένας άχρηστος. Ήταν ένας άχρηστος. Άχρηστο CPU, άχρηστη μητρική. Το γενικότερο όλο το PC ήταν σάπιο, ήταν πάρα πολύ παλιό. Ήταν πολύ. Ασχοληθούμε με αυτή την καρτέλα το TNT. Έτσι, είναι ξέρω εγώ 9, 18, 27, 28, 29, 30, 32 TNT θα κοιτάξουμε σήμερα. Επομένως, ας αρχίσουμε, θα κοιτάξουμε για αρχή Slime, Sponge, Knight, Arrow, Anvil, Volcano, Super Volcano και το Y. Και εδώ πέρα απλά θα μπει προφανώς το τσακμάκι. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από το Slime TNT. Αυτό θα βάλει νομίζω, πως λένε, γλίτσα εδώ πέρα γύρω, κάτι τέτοιο, ναι, σωστός. Ναι, χαρά. Ωραίο TNT, δεν μπορώ να πω. Λογικά άμα το βάλουμε σε ένα πιο τέτοιο πιο πάνω, σε ένα μπλοκ πιο πάνω, νομίζω θα κάνει δουλειά. Για να δούμε. Λογικά θα κάνει και πιο πάνω. Α, όχι. Λοιπόν, μετά έχουμε Sponge TNT. Λογικά αυτό, επειδή το τσέκαρα πριν από λίγο, αυτό θα ρουφήξει το νερό λογικά. Να δούμε πως θα ρουφήξει από εδώ. Α, εντάξει. Ρούφιξε πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω. Μπορούμε να φτιάξουμε και κι άλλα εδώ πέρα για να τα ενεργοποιήσουμε. Εντάξει, κάνω κάποιο τσι αυτά. Απλά βγάζω αυτά τα χάζω κολοπάρτικλες. Εντάξει. Και κάπως έτσι καθαρίζει μια ολόκληρη θάλασσα. Προφανώς. Εντάξει, όλο τι είναι. Λογικά το βάλουμε εδώ πέρα που έχει νερό, λογικά θα γίνει το κρέο εδώ πέρα, έτσι. Για να δούμε. Ναι, όπως το είπα. Καημένα ψαράκια. Καημένα ψαράκια. Ναι, γαμώ τη λογική του Minecraft, γαμώ. Πραγματικά. Αλλά εντάξει, μου πεις. Να κάνουμε. Εντάξει, αυτό πάντως είναι το spawns. Βλέπετε τι κάνει απλά. Λογικά καταλάβατε. Λοιπόν, Night TNT. Λογικά αυτό θα τα κάνει νύχτα. Λογικά. Ναι, όπως το είπα. Βέβαια κάνει την έκρηξή του κανονικά. Arrow TNT. Για να βάλουμε μερικά εδώ πέρα. Γιατί αυτό λογικά πετάει βέλη, όπως πάντα που τα είδαμε σε προηγούμενα επεισόδια. Ναι, πετάει βέλη, αυτό κάνει. Ωραίο TNT, εντάξει. Γέμισε βέβαια ο τόπος με βέλη εδώ πέρα, τέλος πάντων δεν πειράζει. Μετά έχουμε το Anvil TNT, που λογικά αυτό θα πετάξει αμμόνια. Για να δούμε. Και κάπως έτσι έγινε ωραία αμμόνια. Εντάξει, πλάκανο. Αν όμως αυτό το TNT υπήρχε στο πραγματικό Minecraft, ίσως και να ισχύουσε αυτό που μόλις είπα. Αλλά δεν νομίζω. Λοιπόν, μετά το Anvil έχουμε το Volcano TNT. Αυτό λογικά. Ναι. Πλά θα, για κάποιο λόγο θα σπονάρει ένα σωρό TNT από εδώ και από εκεί. Εντάξει, σωρό TNT. Super Volcano. Αυτό λογικά αν είναι σαν το άλλο λογικά θα σπονάρει περισσότερα TNT. Ναι. Εντάξει. Τέσσερα chunks. Καταφέραμε και χαλάσαμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ας δούμε και το Y. Αυτό λογικά σκάβει στην ίδια ευθεία εδώ πέρα. Το Y γενικά σκάβει. Ανοίγει μια τρύπα και απλά σπονάρει TNT και τέτοια. Εντάξει. Πάντως το σπόναρε μέχρι το bedrock, Ναι, μέχρι το bedrock καταφέρει και το θέσε. Πίσω εδώ πέρα να καλύψουμε σπηλαίωρες εδώ πέρα. Μετά έχουμε το Big Chungus TNT. Αυτό λογικά τα σπονάρει κουνέλια. Ωχ, σωστή Παναγία. Αν ο Bugs Bunny ήταν χοντρομπαλάς.
Τέλος πάντων, BTNT, αυτό λογικά θα σπονάρει μέλισσες. Πίσω ώρα το πέτυχε εντωμεταξύ, έτσι. Με τις μέλισσες εδώ πέρα. Ναι. Απλά θα σπονάρει μέλισσες. Μέτρο TNT, αυτό λογικά θα σπονάρει κάποιο είδος μετεωρίτη. Απλά θα σπονάρει πάρα πολλά TNT, ε. Πάει καλά, εντάξει. Λοιπόν, μετά έχουμε Wither TNT. Αυτό δεν θα το δοκιμάσω γιατί σπονάρει ένα σωρό Withers. Επομένως το παραλείπτουμε. Glitch TNT, αυτό που λογικά θα κάνει είναι να μετατρέψει όλα τα blocks σε texture errors. Να πω ότι βλέπετε. Ουσιαστικά αυτό το block υπάρχει. Μπορείτε ξέρω κάποιοι σήμερα το συναντήσετε στο Minecraft κανονικά. Απλά να ξέρετε ότι πρέπει να είστε πολύ τυχεροί. Διότι αυτό το block, συνήθως πώς σπονάρει αυτό το block, πώς γίνεται να δημιουργηθεί ένα τέτοιο block. Αυτό συνήθως δημιουργείται. Οκ, okay, αυτό χοροπηδάνε σαν χαζά. Μα πέθανε κιόλας. Λοιπόν, αυτό το block συνήθως δημιουργείται αν γίνει κάποιο λάθος την ώρα που κάνετε generate τα chunks. Με αποτέλεσμα, όταν ξέρω κάποιο block δεν φορτωθεί ή απλά ξέρω κολλήσει το ή ξέρω πάθει κάποιο είδος σφάλμα το texture pack του, θα μετατραπεί σε αυτό το πράγμα εδώ πέρα, σε αυτό το black pink πράγμα. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Μετά έχουμε το spread TNT. Αυτό λογικά θα φέρει πολλά TNTs γύρω γύρω. Κάτι τέτοιο, ναι. Και απλά κατσακίζει ένα ολόκληρο κόσμο γι' αυτό. Spread TNT, ωραία. Μετά έχουμε το mini nuke, το nuke, το crystal, το virus, το respawn, το storm, το super storm και το mega nuke. Ας δούμε πρώτα το mini nuke. Να δούμε τι κάνει. Λογικά θα κάνει κάτι σε οξύ, κάτι τέτοια, ε. Θα το θέλες. Απλά κάνει μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Και ουσιαστικά το nuke είναι ό,τι και αυτό, απλά να φανταστώ σε μεγαλύτερο μέγεθος. Αντίο σκελετή. Ναι. Ναι, όπως το είπα. Όπως το είπα. Κοίτα αυτό πέρα τι κάναμε. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε το Crystal TNT. Αυτό να φανταστώ ή θα σπονάρει κρύσταλλο ή πολύ απλά θα εκραγεί όπως εκρήγεται ένας κρύσταλλος με τις ίδιες συνέπειες. Έτσι. Κάτι τέτοιο. Μετά έχουμε Virus TNT. Αυτό λογικά σου προκαλεί κάποια effects. Για να κάνουμε πιο πέρα. Απλά τώρα έκανα πέρα, τώρα πιο πολύ πέρα έκανα τώρα για να μην πάθουμε αυτά που δίνουν τα effects. Επομένως γι' αυτό το έκανα. Respawn TNT, αυτό να φανταστώ απλά θα κάνει το spawn point σου set εδώ πέρα. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν μου εμφανίσει κανένα μήνυμα, αλλά τέλος πάντων. Storm TNT. Αυτό να φανταστώ θα κάνει κάτι σαν καταιγίδα. Ναι, οκ, αυτό τώρα. Τι φάση είχε με καταιγίδα αυτό. Τέλος πάντων. Μόνο αυτός που δημιούργησε το mod ξέρει. Super Storm. Κάτι τέτοιο, απλά σε πιο μεγάλο μέγεθος. Κάτι τέτοιο. Μάλλον στρώμαξε. Λοιπόν, Storm TNT, Super Storm. Ας δούμε και το Mega Nuke. Καλό, πέρα μπορεί να πέσει lag τώρα. Αλλά για να δούμε το θέμα καλύτερα, ας κάνουμε λίγο πιο μακριά. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Κοιτάξτε τι δημιουργήσαμε. Εντάξει. Αυτά είναι. Ακόμα κρύγεται το μεταξύ, έτσι. Εντάξει, και ακόμα. Δείτε τη λάβα εδώ, ρε! Τι στο φάγαμε όλο το γύρω-γύρω ή και μείνε στον αέρα! Τέλος πάντων, καβλώνει! Βλέπεις! Πήγε εκεί να ψοφήσεις. Έτσι. Λοιπόν, ωραίο πολύ να το TNT. Κι άμα είσαι στον Nether, μπορείς να βρεις κάτι Hellerite εδώ πέρα. Τα κάνεις όλα χαμός, πιστέψε με. Λοιπόν, Mega Nook αυτό. Mega Nook. Μετά έχουμε το Super Spread, το High Explosive, το Lightning, Focus Lightning, Fire Sandstorm TNT
Και η Titan Nook, καλά, αυτό πίσω κάνει κάτι διπλάσιο από αυτό. Λοιπόν, ας δούμε και τα 6 τελευταία TNT για αυτό το επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο λογικά θα ασχοληθούμε με τούτο εδώ πέρα, με αυτά τα λίγα TNT που υπάρχουν εδώ πέρα. Επομένως, Super Spread TNT. Αυτό το λογικά θα φέρει πάρα πολλά TNT γύρω γύρω, όπως το είπα. Μπαμπαμ, όπως το είπα. High Explosive TNT, αυτό νομίζω κάνει τεράστια έκρηξη ή κανονική TNT έκρηξη, απλά σε υπερμεγέθη, ναι, σε υπερμεγέθη σκασίματα και τέτοια. Επίσης ωραία σχέδια βγάζει αυτό πέρα, τόσο πάντων. Έχω και εδώ οι γραμμές που κάνει. Πολύ ωραίο TNT. Lightning TNT, αυτό λέω και θα φέρει κεραυνούς, αλλά όχι απλά, απλά κεραυνούς, πάρα πολλούς κεραυνούς. Λοιπόν, Focus Lightning, αυτό λογικά, σε αυτό το σημείο λογικά θα πάνε όλοι οι κεραυνοί. Επίσης κοιτάξτε ο παπαριάς εκεί πέρα τι έγινε. Όπου και ο οποίος πέθανε. Εντάξει, ωραίο TNT πάντως, δεν μπορώ να πω. Αυτό απλά κάνει όλοι οι κεραυνοί λογικά πέφτουν εδώ στο ίδιο μπλοκ εδώ πέρα. Όπως το είπα. Sandstorm TNT, αυτό λογικά θα φέρει πάρα πολλά TNT λογικά. Όχι ακριβώς. Κανονική μετεωρίτες ήταν. Εντάξει. Πάρα πολύ καλό. Βέβαια, καταστρέψαμε όλο τον γύρο εδώ πέρα με φωτιές τώρα. Μην το κάνεις σε πραγματικότητα, γιατί είδατε τι γίνεται. Γαμιούνται όλα τα δάση. Κυριολεκτικά, κόφτε το αυτό. Πραγματικά δεν θα σας πέρασε καλό, κόφτε το. Επομένως, αυτό ήταν το Sunshot TNT. Το Titan Nook, ό,τι και αυτό, απλά σε πολύ πιο υπερμεγέθη κατηγορίες. Από να το τσεκάρουμε εδώ, μπορούμε να βάλουμε αν είναι 2. Να το κάνουμε ακόμα πιο δυνατό. Γιατί είμαστε Killer Man 21, γουστάρουμε, τα καταστρέφουμε όλα. Κοιτάξτε εδώ, 2 TNTs μαζί έτσι. 2 TNTs καταφέραμε και βάλαμε, κοιτάξτε τι κάνουμε. Ακόμα δίνει, κοιτάξτε εδώ. Τα μπαμπούμι, τα σύννεφα πως φεύγουνε. Και έχει ακόμα μαλάκα. Εντάξει, να πω την αλήθεια. Μισό λίγο να σταματήσει, γιατί δεν σίγουρα θα ακούγουμε καλά τώρα. Ωραία, τώρα που σταμάτησε. Με αυτό εδώ σίγουρα καταστρέφεις ένα ολόκληρο base. Φυσικά και ολόκληρο base, ολόκληρο server καταστρέφεις με αυτό το πράγμα. Επομένως, παιδιά, όσοι ξέρω εγώ σκοπεύετε να φτιάξετε servers με τέτοια μοντάκια, claims οπωσδήποτε, TNT spread off από τα claim flags, πάρα πολλά staff για να μπορούν να καταστρέψουν αυτόν τον κόσμο που θα προκαλέσουν όλο αυτό, και πάρα πολύ προσοχή. Εγώ σας το λέω, αν και θα μου πεις ποιος θα κάτσει τώρα να ανοίξει το server με τέτοια mods μέσα, αλλά σε περίπτωση που κανένα δύο βρεθούν, αυτά που είπα έτσι. Εντάξει, Titan Nook πολύ δυνατό, όπου νομίζω ήταν και το τελευταίο. Ναι, ήταν και το τελευταίο για αυτό το επεισόδιο. Επομένως, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο. Καταστρέψαμε έναν ολόκληρο κόσμο. Γι' αυτό λόγο θα το σεβόμουν πάρα πολύ αν κάνατε likes, shares, να δώσετε προβολές και να κάνετε πάνω απ' όλα εγγραφή στο κανάλι με κουδουνάκι. Κυριολεκτικά τώρα. Όπως με κοιτάς και σε κοιτάω, τσακίσου και πάτα αυτό το γαμημένο, το μαύρο το κουμπάκι και το γαμημένο το καμπανάκι, με συγχωρείς, ακριβώς δίπλα. Σε παρακολουθώ και σε βλέπω κατάμουτρα. Κάντο ή αλλιώς πέθανες. Τέλος πάντων. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Το τέταρτο επεισόδιο λογικά θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Έτσι. Αυτά που είπαμε. Καλή συνέχεια.